Την αγάπη δεν μπορούμε να την περιορίσουμε, mm. ούτε να τη λογοκρίνουμε, ούτε να τη βάζουμε στη γωνία, δεν παίρνει από κανόνες mm. η αγάπη. Και σκέφτηκα ότι τελικά πρέπει να ντυθώ μασκαράς για να ακούσουν τη φωνή μου. Okay. Πόσο θυλάζεσαι, αν μπήκες στον πέμπτο, μπράβο, okay. δηλαδή σταμάτησα στο πρώτο, στον τρίτο, δεν έχει μπράβο εκεί. Uh, uh... Άμα θυλάσω ένα χρόνο είμαι καλή okay. μαμά, άμα θυλάσω πέντε μήνες είμαι... Ε, Η κάθε μια μα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι θέλει. Έτσι, δεν είναι, δια, είναι διαγωνισμό, ούτε υπάρχει ανταγωνισμό στη μητρότητα. Άρα, Άρα... είναι ο άντρα τη ζωή σου. Ξεκάθαρα. Τελεία. Μα, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου διαφορετικά. Δεν ε, νομίζω, 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 νομίζω ότι έχω νευριάσει πολλέ φορέ την κάμερα μπροστά. Ε, αυτή τη φορά. Μ' άρεσε. Αισθάνθηκα ότι είχα ανάγκη να πάω να δουλέψω στο για λίγε ώρε ένα Σάββατο. Πρέπει mm -hmm. να απολογηθώ. <χει> μπορώ να φάω ένα ταψί μουσακά μου. Σακά, μόνη μου. Χωρίς ενοχές, εκείνη η εμπειρία θα σας πω κάτι, ναι. Μα, με, με ανέβασε σε ένα ροζ νεφάκι. γιατί εγώ δεν είχα ένα θείο, mm. δεν είχα ένα μπαμπά, mm. ε, το οτιδήποτε για mm. να mm. πω ότι κάποιο με έβαλε κάπου και μου έδωσε μια θέση, mm. το ότι πήρα ένα τίτλο ήταν για μένα ένα ξεκίνημα. Έτσι. Άρα σου άνοιξε πόρτε εδώ. Βέβαια. Πόρτες, εννοείται. Τίτρος. Και κακό δεν υπάρχει. Αυτή τη ποια. Ναι, ναι, ναι. υπάρχουν γυναίκε που θέλουν να κάνουν ένα παιδάκι ή δεν μπορούν, και γυναίκε που δεν θέλουν να κάνουν ένα παιδάκι. Αυτό ακριβώ. Δεν χρειάζεται όλη τη ζωή να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Έτσι. Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει μια λίστα ένα η οποία. Κανόνας. Μπαίνουν τα τικ και αν δεν το έχει κάνει, ε, είσαι στην άκρη, στο περιθώριο, περιθωριοποιήσει. Έλα, έλα, πε τα πέρα! Μένα κότσο είμαστε. Αυτό και δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε τι παντόφλε. Να κυνηγήσουμε τον Νικολάκι, να κυνηγήσουμε τον Και Εσίκατε. Μα Μαλί με μαλί με την Κριστίνα Αγγιλέρα για έναν ανεμιστήρα. Όταν ναι, έγινε, υπάρχει και αντιπαράθεση παράθεση, εκείνη δεν γίνεται. Α, στο γιατί... σπίτι. <laughs> <μιλό>. Έχουμε πάρα <laughs> πολύ πλάκα γιατί λέει ο καθένα αυτά που θέλει. Ανεβαίνουν οι τόνοι. Μ' αρέσει. Φράζει το αίμα και μετά. Κατά σαν να μπαίνει μια τελεία, τα ξεχνάμε όλα. Οι ναι. ηθοποιοί με αγκαλιάσανε. Πιο εύκολα από ναι, ό,τι τραγουδιστέ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι έχει. Mm. Αλλά λέω μέσα μου. Εγώ τραγουδιάρα δεν θα γίνω. Mm. Οπότε Καλή. να Αυτό είναι ξέρετε. Όπω τραγουδική εκνοή, να επιτυχία ναι. τέτοια. Όσε φορέ έχω πει όχι για κάτι. <laughs> Σου χέρθει, όχι απλά, <laughs> δεν το έχω λουστεί. Η ζωή στοφέρε. <laughs> θα του ανοίξω όμω τη συναυλία τη Κριστίνα Αγγιλέρα στη Μάλτα. Ε τώρα σε παρακαλώ. Με διόρθωσε κιόλα. Αν ξεκίνησε με το διόρθωμα, δεν είχα Συντακτικό. θα αγαθά με κόπη κτόντε και μου κάνει τα τα αγαθά κόπη κτώνται. Είναι η πρώτη σκηνή, είναι η πρώτη στιγμή που yeah. φανταζεσαι εσένα και yeah. εμένα, εμένα. μαζί. μαζί. Ε, κάτι έχει. έλεγε μήπω το τραγούδι. <laughs> 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 ήταν τόση η αγάπη που πήρα που ήταν μη διαχειρίσιμη. Είχε ανέβει ένα παλικάρι με ένα δαχτυλίδι. Τι <laughs> Κατερίνα. <laughs> και μου είχε πει θέλω να σε παντρευτώ. <laughs> να του λέω, φίλε, δυστυχώ σε πρόλαβε άλλο. <laughs> Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Rainbow Mermaids. Είμαι η Μισθήκ Βαν Ρούζ. Και είμαι η Κατίνα Μέλλα. Και αυτό είναι το βίντεο μα, το πολύχρωμο podcast μα που θα το βρείτε σε όλε τι πλατφόρμε, YouTube, Spotify, που... Instagram, TikTok, MikTok, TikTok. Είμαστε παντού γενικά. Ό,τι θέλετε, ναι. ψάξτε το και θα μα βρείτε. Θέλουμε σήμερα να ξαναευχαριστήσουμε το όνομα Χοτέλ για την υπέροχη φιλεξενία. Γιατί το όνομα είναι ένα και είναι για σένα. Είναι όλα τα ονόματα των ανθρώπων. Το πιο έξυπνο ξενοδοχείο από όλα παιδιά. Πατά ένα κουμπί και αλλάζει η κουρτίνα. Ανάβη και βγαίνει κατίνα, την... και βγαίνει Κατίνα, παιδιά. Τέλεια. <laughs> Yeah. <laughs> και σήμερα, παιδιά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε δίπλα μα ένα πλάσμα το οποίο θέλουμε τόσο καιρό να καθίσει σε αυτήν την αναπαυτική χουχουλιάρικη πολυθρόνα. Και τα καταφέραμε! Τα καταφέραμε! Ένα τεράστιο χειροκρότημα για την Κατερίνα, Κατερίνα Στικούδη, πάμε! Ου! Σήμερα είμαστε full house, παιδιά! <laughs> Κατερίνα μου, Αγαπημένο μου, Θεσσαλονίκη! Είμαστε τώρα τρει Θεσσαλονίκη. Είμαστε ε. τώρα για αυτό το πάρει εγώ. ο τόπο φωτιά. <Συσχε> θα, θα καεί η κάμερα Κατα... σήμερα. <συσχε> Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να έρθω να τα πούμε. Ε, ναι. λοιπόν, πάρα πολύ. Λοιπόν, μου αρέσει τόσο πολύ αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε. Είτε. Είτε, Είτε. Όλα αυτά τα τώρα μηνύματα, όλε αυτέ οι κουβέντε, στο χιούμορ. Θα σα λατρεύω, όχι μόνο εγώ, αλλά και ο κόσμο που σα βλέπει. Ευχαριστούμε. ρε παιδί μου, είναι αυτή η ενέργεια που βλέπει τον άλλο και λε: Θέλω να πάρω πιο ένα να τα πω. Μπράβο. Θα το πιούμε και εδώ και θα το πιούμε μετά. Λοιπόν, καταρχά να αρχίσω εγώ με τι τιμητικέ πλακέτε, έτσι θα το πάμε πώ τα Οσκαρ λένε κάποια πράγματα ναι, πριν. Ναι. Έτσι λοιπόν. Ε, ah. ε, εγώ ξέρω, Κατερίνα μου, ότι στη μηχανή αναζήτηση της Google πώτε για πώρα. το 23 ήταν πιο viral γυναίκα. Ήμουν. Ήσουν η Δεν ε, ξέρω εγώ α... αυτά. Μα λοιπόν, το λέει το Google. Το λέει ο Google και ένα καλό μου φίλο. Πολλά λέει το Google βέβαια που δεν θα έπρεπε ηλικίε και τα λοιπά και τα μάτια. Ναι, Έλα καλέ, αριθμή. λοιπόν, άρα αυτό για μένα το λέω γιατί είναι σημαντικό. Και επίση είσαι τραγουδίστρια, είσαι παρουσιάστρια. Πόσα πράγματα. Είσαι δηλαδή τόσο πολύ σχηδή. Μοντέλο. Έχει υπάρξει στο παρελθόν μοντέλο. Έχει κάνει τα πάντα. Μάθε τέχνη και α την. πια Έτσι. αρέσει. Εσύ δηλαδή Θέλω να μου πεις, πιστεύεις ότι η τέχνη είναι μία και εσύ είσαι ανοιχτός άνθρωπος μπροστά στην τέχνη. Πώς το βλέπεις. Δεν ξέρω πώ με βλέπει η τέχνη. Εγώ πάντω τη γλυκοκοιτάζω. Εσύ τη γλυκοκοιτάζει και ναι. νομίζω και αυτή αρχίζει και σε γλυκοκοιτάζει τα τελευταία πολύ καλά, πολλά, μάλιστα. Θεωρώ πω συντονιστήκαμε. Ναι, ναι. Συντονιστήκατε. Και, και πιάστε κατάματα. Πιάμαστε τυλιά. <laughs> κατάματα. <laughs> με πάρα πολλή δουλειά, με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη. Με ό,τι καταπιάνομαι, θέλω να το κάνω όσο τέλεια, όσο πιο καλά μπορώ. Είμαι ναι. τελειωμανή, είμαι φρίκουλο με αυτό. Δεν θέλω λάθη, δεν μπορώ καθόλου. Μα Αλλά θα σα πω και πού έχω καταλήξει μετά από 20 χρόνια σε αυτό το χώρο. Σταματάω να αυτομαστιγόνομαι πλέον κάνω μια συναυλία, παρουσίαζα κάτι, ένα σοου ναι. ή το οτιδήποτε και έλεγα Αχ, είπα λάθο, το λάθο έκανα εκείνο. Λέω γιατί να κοιτάμε μόνο πάντα συνέχεια το τι είναι λάθο. Να Αυτό κοιτάμε. Είναι καλό, ε? Ναι, τι ωραία που βγήκε. Mm. Δεν είναι εύκολο να τραγουδά και να χορεύει. Όχι. Και η pop μουσική που λένε κάποιοι, έλα μου, ωραία, το pop είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου, καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Έλα να το κάνει να το θεωρεί. Δεν έχει γυρίσματα να μπορεί να κλέβει τέλο πάντων ναι, 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 ναι. τραγουδιστικά λάθη. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο, το αγαπώ, το κάνω όπω μου αρέσει και χαίρομαι πολύ που νιώθω τυχερή να κάνω τη δουλειά μου και να είναι κάτι που από. Έτσι. Μπράβο. Και έχει και ανταπόκριση όμω αυτό. Ναι, πράξει, έτσι, ό, έτσι, γιατί είναι. να τα λέμε τα γιατί πράγματα γιατί με το όνομά του, ό,τι και να είναι. Όνομα, του είναι. Όνομα, όνομα. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, πάμε χαμένοι. Έτσι. έτσι το παιδιά. ότι μα αρέσει εμά μπορεί να χαιρόμαστε στο σπίτι μα με του φίλου μα, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει και ο κόσμο να μα πει. Η τέχνη, παιδιά, η καλλιτέχνη θέλει το κοινό τρόπο όπω και να το κάνουμε δηλαδή τώρα. Έτσι, να μπορεί αλλιώ. Συμπάσχουμε κατερίνα. Και θε να πάρει επειδή με ένα χειροκότημα μια επαφή, μια γάπη. Τι έγινε, παιδιά. Τι κεφάλι. Είμαι η Μαρία Ντονέτα. <laughs> Φάτε πάντε σπάνια. Η μικρή Κατερίνα. Πώ ήταν, πώ το περιέγραφε. Ξέρω εγώ την έφηβη Κατερίνα. Ή την Κατερίνα στα δέκα τη. Αναστάτρια. Mm. Ναι. Όχι χωρί αιτία. Ναι. <laughs> πάντα με μια αιτία. Δηλαδή μιλούσε, έλεγε αυτό που αισθανόσουν, αυτό που ήθελε. Ναι, συνέχεια. Ναι. Δεν άρεσε πάντα βέβαια αυτό. Καλά. Η αλήθεια πολλέ φορέ δεν Αλλά... Ναι. 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 Αλλά έλεγα τη γνώμη μου και οραματιζόμουν πράγματα. Ονειρευόμουν. Δηλαδή, τι σου, παιδί. Δεν φανταζόμουν με τον εαυτό μου. Ε? Ναι, όχι, δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου σε ένα νοσοκομείο γιατί θέλω να γίνω την τία τώρα. Α, αλήθεια λέει. Και αλλού ξεκίνησα, αλλού κατέληξα. Λε. Ναι. Αλλού ναι. με πήγε η ζωή. Ωραία. <laughs> <laughs> ε, όχι, δεν μπορούσα. Ήταν ένα όνειρο που ήθελα ναι. τέλο πάντων, αλλά μέσω λαμία το σκεφτόμουν. Είχα περάσει ιατρικά εργαστήρια στη Λάρισα. Ah. Ήθελα να δώσω κατατεκτήρε από δεύτερο έτο. Τέλο πάντων υπήρχε ένα πλάνο. Ναι. Και όταν αρχίσαμε να κάνουμε τα μαθήματα μέσα στο νοσοκομείο και αυτά δεν μου άρεσε καθόλου η ενέργεια, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που ζούσα εκεί πέρα. Και κάτι πρέπει να γίνει να φύγω από Θέλω να φύγω. Mm. Και έτσι έφυγε. Και επειδή είχε καλυστεί ναι. το αντένα, χωρί να μου πει κάποιο κάτι. Και πε μου, τι έγινε μου. εκεί στα καλυστεία. Α πάω, λέω. Εκεί ε, πώ ε... ήταν η εμπειρία, ήταν θετική τελικά. Ε... Τώρα πώ την αποτιμάσαι, ε, που είναι τόσο η μακριά. Είναι η εμπειρία, θα σα πω κάτι. Ναι. Με, με ανέβασε σε ένα ρο συνεφάκι, γιατί εγώ δεν είχα ένα θείο, δεν είχα ένα μπαμπά, ναι. ε, το οτιδήποτε για να ναι. πω ότι κάποιο με έβαλε κάπου και μου έδωσε μια θέση. Ναι. Το ότι πήρα έναν τίτλο ήταν για μένα ένα ξεκίνημα. Έτσι. Άρα σου άνοιξε πόρτε εδώ Βέβαια. Εννοείται. Και κακώ δεν υπάρχει ναι, 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 Όπω υπήρχε, έτσι γιατί διάφορα τα καλεστέα γίνονται κατά καιρού. Αλλά με αυτή την ναι, ναι, ναι. έννοια. Μπράβο. Mm. Ήταν λίγο. Είχε άλλο χέρι. Ναι, δεν τα βλέπαν περιμέναμε. Όλη η Ελλάδα τα έβλεπε. Όλε οι εποχέ. Η Welt. Σταματάω. χρόνια πάλι. Υπήρχε το ευρώ τότε, <laughs> παιδιά. Ε, όχι, είπαμε, αφού είσαι 22, <laughs> 27. 27 <laughs> δεν είσαι. Ναι, σωστά. Όλε οι 27 είμαστε εδώ σήμερα. Για πάντα 25 εγώ λέω. Το θέμα είναι πώ αισθάνεσαι. Τότε όμω υπήρχε άγχο. Που, Ξέρεις που, τι, επειδή είχα άγνοια κινδύνο Ναι Δεν έχω και πολύ Βοήθησε ε, αυτή η άγνοια λίγο Ναι, λες, ναι, ναι. ναι. Εγώ δηλαδή, σε έβλεπα όντως χαλαρή πολύ, Όταν ξεκίνησα και μετά τον τίτλο Λέω τώρα δεν θα γυρίσω πίσω Για κάποιο λόγο έχει συμβεί αυτό στη ζωή μου Μπράβο. Κάτι πρέπει να κάνω Κάποιο λόγο υπάρχει να κυνηγήσω ένα άλλο όνειρο, κάτσα και σκέφτηκα, φαντάστηκα τον εαυτό μου. Όχι τόσο πολύ τραγουδίστρια, να σα πω την αλήθεια. Μου άρεσε ναι. πάντα η μουσική. Αλλά Δ, δεν το φανταζόμουν ναι. αυτό κάπου το στην κόμμα, τέχνη γενικά. κάπου ναι άλλο ένα θετικό μήνυμα που θεωρώ ότι έχει δώσει μέσα από τι γέννε σου, μέσα αυτά. Στο body positivity. Ότι εσύ ποτέ δεν έκρυψε ότι πήρε παραπάνω κιλά. Εντάξει. Ποτέ... Όχι, ναι, όχι, για μένα είναι απόλυτη φυσιολογικό. Να φάω κι εγώ λίγο επισήμω. Εννοείται. ναι, ε, ναι. Να φάω λίγο μια μπουχατσούλα. Εννοείται. Είσαι ε, και ε, εδώ τώρα. Έτσι, α, έτσι, α, κάνουμε. Α, ξέρω ακριβώ τα πάμε Πριν προσγειωθεί, θα έκανα. Ετοιμάστε. Κάνουμε διατροφούλα λίγο πριν βγούμε στο σο και μετά Αφού έγινε και πέτυχε το ζώο. Κορίτσια, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα γεννάω. Α, δηλαδή, θα είχα κάνει τώρα 10 παιδιά με τα δεδομένα έτσι. κάποιων ανθρώπων. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα φάω ναι, το μέλλον μακάρι νόμο. Ναι, να ναι, ναι. <laughs> συνέχεια. συνέχεια. Ξανά. Πότε ε, πρόλαβε και τέτοια. Το καλοκαιράκι λίγο στεγνώνουμε. Το χειμώνα. Ε, θα χαλαρώσουμε κι εμεί να φάμε ένα μελομακάρονο ναι, και ένα κουραμπιέ. Δεν θα απολογηθούμε και γι' αυτό τώρα. Αν Ό, είναι ποτέ. Γι' αυτό επίση ένα ωραίο μήνυμα, παιδιά, ότι το σώμα μα είναι όπω θέλουμε να είναι το σώμα μα. Δεν υπάρχει κάποιο να σου πει το σώμα σου είναι λάθο ή είναι σωστό ή τώρα είναι σωστό και τότε ήταν λάθο. Έτσι δεν είναι. Το σώμα μας είναι όμορφο σε πολλέ μορφέ. Ναι, και ο καθένα τη ζωή του θα τη ζήσει όπω θέλει. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ και θα το ξαναλέω γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε 2.000 Ναι, δεν πρέπει τα, να επαναλαμβάνουμε. Ναι. ναι. Είναι αρκετά πίσω. Θα κάνει ο καθένα με το σώμα του θέλει, θα αγαπήσει όποιον θέλει, θα κάνει ό,τι δουλειά θέλει. Δεν κατάλαβα ποιο είμαι εγώ που θα σου πω Έτσι. αν πρέπει να πάρει 5 κιλά. Άλλο τώρα αν υπάρχει ένα θέμα υγεία κτλ. Εκεί, άλλο. εκεί είναι κάτι άλλο. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά υπάρχει και το Μπράβο, αγάπη, ναι. μου είναι δυνατάν. Και, συγγνώμη, και κάποιο πρέπει να το φορέσει και το medium. Υπάρχουν συγγνώμη, πάνε... γελάνε εδώ, τι γελάτε. Να μην είναι παραπονεμένο το extra large. Μιλάνε τα, τα medium large. Εγώ βλέπω κάτι, βλέπω κάτι extra small εκεί απέναντι. το extra small δεν μιλάει. Το extra small δεν μιλάει, οκ, εντάξει. Είναι στεναχωρημένο. Ναι, γιατί παιδιά πάνε πανέμορφε extra large γυναίκε. Ναι, παιδιά. Και σεξι. Και πες μου σε παρακαλώ Για να επανέλθουμε στη σειρά των ερωτήσεων Το τραγούδι πώς ήρθε στη ζωή σου Το τραγούδι Ήμουν να θυμάμαι στο Στάρ τότε Που σε ε... έβλεπα ε... Τα βλέπαμε <laughs> όλα <laughs> Δέχομαι ένα τηλεφώνημα από το Μάκη τον Μπουνέντι Μου λέει να σου πω κάτι θέλεις να ακούσεις ένα τραγούδι Αλλά ε, λέω να ακούσω ξέρω εγώ mm. Μου στέλνει το τώρα. Τώρα θέλω τα πρώτα σου φίλη. Πάμε. Τώρα <laughs> σε θέλω ακόμα. <το> <laughs> <φίλη. laughs> <laughs> <laughs> ήταν ένα ντοέτο με τον Λάβα, το ράπερ, <laughs> <laughs> που ήταν στο Fame Story. Το ακούω, λέω εντάξει, Γιατί να μην το κάνω. Α το κάνω. Και λέω ναι. το ναι. Oh. Αλλά λέω μέσα μου, εγώ τραγουδιάρα δεν θα γίνω. Mm. Όπω καλέ, αυτό. Όπω ξέρετε... τραγούδι και είναι επιτυχία ναι. τέτοια. Όσε φορέ έχω πει όχι για κάτι. <laughs> Σου Όχι ε? απλά, δεν το έχω λουστεί. <laughs> Η ζωή στο <laughs> <έφερε>. <laughs> 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 έφερε. Και έχω περάσει και πάρα πολύ ωραία. Ναι. Κάνουμε λοιπόν το τώρα, το 2009. Ναι. Και γίνεται χαμό. Και ξεκινάμε να κάνουμε συναυλίε να βλέπω ο κόσμο να τόση αγάπη. Ναι, τόσο... Ναι, 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 ναι. Λέω, πα, κάτι ωραίο γίνεται. Και να να μ' αρέσει και εμένα, το γλυκοκοιτάζω, αλλά το μυαλό μου ήταν στην παρουσίαση. Ακόμα το Ακόμα το Mega... δηλαδή δεν το είχε. Είχα... Όχι, όχι, είχα και δύο εκπομπέ mm. τότε, θυμάμαι ένα φεγγάρι. Καλά, ναι. τα γκίνε και το Μεγκαστάρ. Ναι. Ε... Γιατί σου πολύ άμεση κιόλα. όλα. Γι' αυτό σου ταιριάζει η παρουσίαση, θεωρώ. Είσαι άμεση με τον κόσμο. Δηλαδή στην κάμερα, σπάνιο είναι αυτό να βγαίνει κάποιο έτσι, straight, άμεσα και να περνάει μέσα Μαι, από τα Ναι, είναι σαν να μιλάει με κάποιον άλλο μπροστά σου. Δηλαδή, έχει κάποιον μπροστά και του μιλά κατά πρόσωπο. Βγάζει αυτή την άδεια. Γι' αυτό ίσω το. Είναι αυτό που... α, α... Είμαι αυτό, μου. Και... Μπράβο. Και βγαίνει <laughs> μέσα. <laughs> Μπράβο. Είναι, ναι. Άρα μετά που. Λοιπόν, μετά είχε καλεσμένοι νεύμα. Α, okay. Στο Μεκαστάρ. Έτσι γνώρισε και το Ευαγγέλιο. Ναι. Και μου λέει, αφού έχουμε κάνει σχέση, εγώ δεν πλησίαζα το στούντιο, γιατί δεν ήθελα να νομίζει ότι ναι. ο λόγο που είμαι μαζί του είναι ναι, για να πηγαίνω τραγουδίστα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Έλα μου λέει, πε μέσα. Όχι, όχι, δεν θέλω, δουλεύει τώρα. Έλα, έχω ένα τραγούδι για σένα. ήταν το σενάριο. Ναι. Εντάξει. Είναι η πρώτη σκηνή, είναι η πρώτη στιγμή που φανταζεσαι εσένα και Με εμένα μαζί. μαζί. Καταλαβαίνεις. Κάτι και. έλεγε μήπως το τραγούδι. Για πες μας το backup story. Με ένα νεύμα γίνανε όλα. Με ένα νεύμα. <laughs> <laughs> λοιπόν, λες πρέπει κάτι τώρα να πω, το κλειδί να είναι μαγικό. <laughs> Γίνεται λοιπόν το σενάριο, <laughs> ναι. αλλά δεν βγαίνει αυτό. Μου λέει έχω κι άλλο ένα, κάνουμε, μου λέει κι αυτό, κάνουμε την αιμονή. Αλλάξε τη σενάριο. Μπράβο, πήγαμε στο plan B. <laughs> <laughs> Κάνουμε την αιμονή, χιτάρι τότε και η αιμονή. <laughs> και λέω, Οπα, εδώ κάτι ωραίο γίνεται. Δηλαδή, εισέπραξα ε, ε, πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο <laughs> με το καλημέρα. <σχυλί> Όχι όμω από, από το χώρο. <σχυλί> <το> χώρο. <σχυλί> <σχυλί> Όσον αφορά το τραγούδι. Γιατί όσο αφορά την υποκριτική, τα πράγματα έχουν έρθει τελείω διαφορετικά σε αυτό το <σχυλί> κομμάτι. Οι με αγκαλιάσανε πιο εύκολα από ναι, ό,τι ναι, τραγουδιστέ. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι έχει έχει. Στην γίνεται. παρουσίαση επίσης, νομίζω. Και στην παρουσίαση. Δέχτηκαν, ναι. Οπότε, γίνεται το ένα πίσω από το άλλο, πηγαίνουμε στην εταιρεία, τότε θυμάμαι στην Universal, και μου λένε, θα σου κάνουμε άλμπουμ. Mm. Και υπάρχει ένα τραγούδι μέσα που λέγεται «Η μουσική μου». Ah. Μπορεί. Και λέει ένα στίχο. Γνωρίζω πτυχή, μόνο τη φωνή του Πενταγράμμου, νομίζω ναι. έχει έρθει η σειρά μου. Και λέω: Πεντάγράμμα, εγώ δεν ξέρω τι είναι το ντό, <laughs> δεν ξέρω τι είναι το ρε. <laughs> δεν βαγγέλομαι, γιατί λέμε ψέματα στον κόσμο. Θα κάτσω να μάθω, <laughs> το του λέω πιάνω. Ε, καλά, μου λέει 25 χρόνων, θα κάτσω να μάθω. <laughs> μπράβο, γιατί αρχίζουν πρέπει στα πέντε. Και <laughs> δούλευα 6 ώρε τη μέρα, έπαιζα <laughs> και, 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 και αγάπησα ακόμα πιο πολύ τη μουσική. Τη γνώρισα τη μουσική, γιατί μου έπαιξε η γλώσσα. Έτσι, κάτι τελείω διαφορετικό. Φτιάξα και εγώ να γράφω το φιλεχτό είναι δικό μου, στίχο και μουσική. Άρχισα να την αγαπώ περισσότερο, να βλέπω ότι δεν είναι μόνο το να γ Κάτι, δεν είναι μόνο τα λεφτά, δεν είναι να κάνω μια συναυλία, δεν είναι οι φαν, είναι η έκφραση. η έκφραση. Είχα πράγματα να πω. Και αν εισέπραξε κάποιο hate στην αρχή, τι αν δηλαδή, μπόλικο. <laughs> ε, ήταν για καλό, γιατί ήταν για μένα έμπνευση. Λειτουργήσε ω έμπνευση, δεν με σταμάτησε. Εσύ Τέλειο. το πήρε παιδί μου ότι πρέπει να μάθω όντω. Ναι, να ναι. σα lendήσω. Μπράβο, μου. μέχρι Έτσι, πριν η παιδί μου Και κατενές... γιατί... το έκανε με πιάνο δηλαδή. Δηλαδή πήγε όντω τα μπορούσα All the να κάνω. Κάτι... Ναι, Πολλά. αυτό... Αλλά είναι... σκεφτείτε ότι μέχρι πριν η κατενα Στικούδη ήξερε. Ντόρε, μη φασόλιαση. Φασόλια. Φασόλια. Θέλω να σου πω Δεν δεν φασόλια, αγάπη μου. Δεν ήξερα γιατί δεν έχω μαγειρέψει ποτέ. Ωρίς, ναι. Βγαίνει αλήθεια. Α, πιο μετά αυτό θα πούμε. Αλλά μαγειρεύει ο σύζυγο. Μπράβο. Είσαι τόσο Κατερίνα στην κουβέντα. Για λόγου ύπαρξη πρέπει να μαγειρεύει του δύο, επειδή Έχω να σα πω ότι στο διάβα μου συνάντησα και την Σοφία Λαζοπούλου, που ήταν εξαιρετική vocal coach. Και χωρί αυτήν πραγματικά δεν θα είχα γνωρίσει πολλά πράγματα που αυτή τη στιγμή με κάνουν να νιώθω πολύ, πολύ, πολύ σίγουρη. Τραγούδια που δεν θα μπορούσα ποτέ να πω. Ναι, γιατί ναι, ναι. Ναι, Πάρα πολύ Αχ στο Your Face. Ήταν πράγματα έκανες. που ούτε φανταζόμουν και εγώ ήδη να σα πω εκεί την αλήθεια. Τι θέλω να πούμε λίγο τώρα μας για το Your Face. Λοιπόν, παιδιά, εμεί γνώριζαμε. Και εκεί άρχισες να μου στέλνει μηνύματα. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. εκεί έγινε... Σε είχα ήδη ερωτε... Ήμουν λοιπόν, ερωτευμένη. Κοίταξε ήδη. να δει. Εμεί γνωρίσαμε την Κατερίνα. Ήταν... Εφανιζόταν σε ένα κλαμπ που εμφανιζόμασταν τέλο πάντων και εμεί εκείνο το διάστημα. Και είχε έρθει για κάποια γενέθλια του μαγαζιού να κάνει χρόνια. μια εμφάνιση. Ε, ναι. ό, Πριν πολλά χρόνια. <χαι> καλέ, πέντε είναι, σου Εντάξει, τέλο ναι. Δεν είχε κάνει το το, το, το Your Face, εννοείται. Όχι, δεν το, το Λοιπόν, μετά. και όταν βγαίνει η Κατερίνα στο Your Face, βγαίνει το πρώτο επεισόδιο, okay, Και αρχίζει μετά, τη μία μετά την άλλη εβδομάδα. Μεταμορφώνεται. Και κάθε εβδομάδα μεταμορφώνεται. Αρχίζει και λέει τα τραγούδια που λε. Ότι επειδή και η μορφή δεν έμοιαζε δική σου. Δεν μπορεί η φωνή τη Γιατί και εσύ το, το βλέπει και το καταλαβαίνει τώρα που το λύσει μακριά, ότι η φωνή σου έχει, με, έχει εξέλιξη. Ε, Να σα δε... πω κάτι, κοριτσιά όμω. Ναι. Σίγουρα όσο δουλεύουμε, έχουμε εξέλιξη. Ναι. Όταν μένουμε στάσιμοι και τεμπελιάζουμε μπελιάζουμε και επαναπαυόμαστε ότι Έτσι. έχουμε φτάσει ε, εκεί που θέλουμε και είμαστε τέλειοι και έχουμε τα βραβεία στο YouTube. Και, και έχουμε κάνει βέβαια Το αράζουμε, δεν δουλεύουμε. Μένουμε στάσιμοι. Ναι. Ε, ήταν τόση η αγάπη που πήρα που ήταν μη διαχειρίσιμη. Αλήθεια. <συμίλια> δεν είχα μάθει. Είστε έτσι μαζεμένη, ρε παιδί μου. Είναι πολύ. Και λέει, ε. Ήθελα το χέρι. <συμίλια> ναι, ναι. <συμίλια> το, το <συμίλια> ναι. που, που ήταν καλα λογια τοσο ωραια λογια που ναι αυστηρή και σκληρή απέναντι μου στο ξεκίνημα. Ε, και σκέφτηκα ότι τελικά πρέπει να ντυθώ καρά για να ακούσουν τη φωνή μου. Μα κατάλαβε απόλυτα. Ναι. Και ότι. Η μεταμόρφωση ήταν. Λέω, έλεγα, α και στου συνεργάτε μου ότι. Μου λένε ακόμα για τη γαλάνη και αυτά. Ναι, λέω, αν αν έλεγα το τραγούδι με τον ίδιο τρόπο. και, και ήμουνα εγώ, πούμε. Ναι, ναι. δεν θα ήταν θετικά τα σχόλια. Mm. Το ναι. ότι δεν φαινόμουν εγώ και υπήρχε μία άλλη φιγούρα. το κάνει πιο. άλλο ένα κομμάτι λοιπόν. Έσπασε τη μου και την εικόνα σου. Δηλαδή έφυγε από την εικόνα σου. και εκεί ουσιαστικά το κοινό μπόρεσε επιτέλου να δει. Δηλαδή που κάποιοι άλλοι το έχουν δει βέβαια ήθελα να, το... να κάνω πλάκα ρε κοριτσιά είναι, είναι, ήθελα να, ναι, να κάνω πλάκα να περάσω ωραία να τσαλακωθώ γιατί αισθανόμουν και εγώ ότι δεν χρειάζεται να σκέφτομαι αχ πως φαίνομαι ναι, ε, είμαι μπράβο, ναι. εκεί κάτι άλλο και κάνω κάτι άλλο μπράβο Νομίζω όμω, σε απελευθέρωσε και εσένα αυτό. Ε, ναι. Πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι. Πάρα πολύ. Για ένα project που δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, που υπήρχε κόσμο που μου έλεγε: και... μη πα, γιατί εσένα Αλήθεια. πρέπει να σε κάνουν εκεί. Και ναι, όχι ναι, να ναι, κάτσεις σε ναι, ναι. άλλου καλλιτέχνε. Και λέω: Παιδιά, θα πάω και θα περάσω τέλεια. Νομίζω αυτό ήταν ένα κεφαλόσκαλο στην καριέρα σου. Δεν το συζητώ. Κατάλαβε. Ήταν reset. Μπράβο, ακριβώ. Σε είδαν πολλοί, πολλοί άνθρωποι με άλλα μάτια. Και για μένα δεν είναι μόνο αυτό που λε η μεταμόρφωση. Είναι ότι εγώ μετά. Και ε, εγώ στο παραδέχομαι. Σε, σε παραδέχτηκα. Πώ να σου πω, τραγουδιστικά ναι. σε παραδέχτηκα. Ναι, ναι, ναι. Ε, γιατί ε, ε, ήταν ένα μεγάλο άλμα. Και λέω, η Κατερίνα, παιδιά, είναι καλή, πολύ καλή τραγουδίστρια. Και είναι αυτό, Παιδιά, είναι ξεκάθαρο και αυτό που σου λέω. Τα ότι... βάλτε κλάματα, κλάματα. Και, Α, και μας... εγώ πραγματικά το λέω, πιστεύω ότι. Ό, και ξέρω, νιώθω βαθιά μέσα μου, δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω μιλήσει με την Κατερίνα αυτό, Γιατί ότι αγαπά αυτά τα τραγουδί. Mm -hmm. Πολύ. Τα χαπάω. Ε, 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 Δεν είναι δηλαδή ψεύτικο αυτό. Όχι, Δεν είναι το κάνει απλά επειδή ήταν ένα όχι. μασκάρεμα. Όχι. Θεωρώ ότι τα αγαπά όντω. Δηλαδή είσαι μια pop diva, αλλά αγαπά. Ναι. Και την υποφίλη σου. Ναι. Πεθαίνω για την ε, υποφίλη παι... ε, Παρακαλώ, δυνατά Και ήταν για μένα. Για πάρα πολλού λόγου την αγαπώ. <laughs> <laughs> και είπε και το εν λευκό εξαιρετικά που. Ξεστε, όλοι. Έτσι κατάλαβε λίγο. Θα, δηλαδή. Κι όμω το είπε. Ναι. Το αγαπώ, το αγαπώ ναι. πολύ αυτό το τραγουδί. Ναι. Εντάξει, η Μποφίλιο είναι μια κατηγορία μόνη τη. Ναι, αλλά... φαίνεται ότι τα αγαπά ε, δεν ε, θα μπορώ θα... να είμαι δίπλα σε δύο πλάσματα τα οποία έχουν ερμηνεύσει. Μία... Ε... Ε, αυτή είναι υποφίλιο τη Δράξη Κινή. Η άλλη έχει ερμηνεύσει στο εξαι... το Your Εγώ <σχει> <το πιστεύω. σχει> <σχει> έχω πει πω και υποφίλιο. Θα πω. εγώ θα πω στην Εννοείται. Υπέροχα. Είχε φανταστεί ποτέ, Κατέρινα μου, ότι θα φτάσει σήμερα εδώ που έφτασες, όταν ξεκίνησε. Το είχε απλάνω στον όνομα ή άφηνε το ένα βήμα να πηγαίνει στο άλλο. Ένα βήμα να φέρνει το άλλο. Ότι ε. θα ανοίξω όμω τη συναυλία <χει> τη ε, Κριστίνα Αγγιλέρα στη Μάλτα. Ε, τώρα ε, σε παρακαλώ. Δεν ε. ε. το φανταστώ. Συγγνώμη τώρα. Ε, ε, τώρα. Είναι <χει> 2009. <χει> Είμαστε στα ξεκινήματά μου. Αν μου έλεγε <χει> κάποιο ότι θα βρεθώ στη Μάλτα ναι, ρε, μαζί με τον Τζιμι το Χαρούνη, τον συναδέλφο μου, του φίλου μου και θα περνάμε ωραία και θα ανοίξω την Κριστίνα Αγγιλέρα, δεν θα το πείστε τώρα. Αυτή πω. Αφού όταν μου το ανακοίνωσε, το έλεγα εντάξει, α τώρα. Μην παίζει με την μου Άρα αυτό ούτε καν θα φανταζόμουν όταν ξεκινούσε μετά το Καστάρ, ότι εγώ θα ανοίξω συναυλία τη Κριστίνα Αγγιλέρα. Εντάξει. Σοκ. Για πώ και αυτή την εμπειρία εκεί, πώ ήταν. Είμαι ακόμα και δεν έχω γυρίσει ναι. πίσω. <laughs> έχω μπει ένα κομμάτι μου. <laughs> Αφού κοιτάμε ήταν... βιντεάκια και λέμε εντάξει, είναι εμπειρία ζήσαμε. μοναδική. Ε, δεν θα ξεχάσω ποτέ την ενέργεια του κόσμου, ναι. χιλιάδε κόσμο. Να πούμε ότι ήταν στο γύρο Πράιτ τη Μάλτα, έτσι. Βέβαια, για σας στο γύρο Πράιτ τη Μάλτα. Ναι. Ε, πάρα πολύ αγάπη από ανθρώπου που δεν με ξέρουν. Γιατί ξέρει τι, είναι τελείω διαφορετικό να τρεγούδα στο κοινό τη Ελλάδα, που γνωρίζει και ποια είμαι κτλ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα να αντιμετωπίσω ένα κοινό το οποίο δεν ξέρει τίποτα για μένα. Ναι. Να του πάρω μαζί μου, να του ανεβάσω, να του διασκεδάσω. Άρα, ήταν από το μηδέν η επαφή σα, επειδή μου γνωριστήκατε εκεί, α πούμε. Γνωριστήκαμε και πήγε πολύ τέλειο. Πήγε πολύ ωραία γνωριμία. Νομίζω όμω αυτό. Θεωρώ ότι όταν ένα κοινό, όταν σε ένα κοινό που δεν γνωρίζει τίποτα για σένα, εκεί νομίζω η καλλιτεχνική σου ταυτότητα αρχίζει και βάζει δύο κολόνε ακόμα πιο γερέ. Mm. Και αυτό όντω γιατί εγώ δεν ήμουν παιδιά, αλλά είδα από κάτω τι αντιδράσει του κόσμου στα βίντεο αυτό που λε. Ναι. Και του πήρε ναι. όντω μαζί σου. Και με, και με ελληνικά. δηλαδή είχα και ελληνικά τραγούδια. γι' αυτό δεν πω, διότι είναι γλώσσα. άλλη γλώσσα, α Σίγουρα ναι. είχα και ξένα φυσικά ε, τραγούδια ναι, ναι. μέσα. Ε, αλλά το του έβλεπα που ακολουθούσαν το hype, που ακολουθούσαν τον ρυθμό, χορεύαν τραγουδία που δεν τα είχαν ξανακούσει ποτέ στη ζωή του. Ε, λέω στον Τζίμι, το τον εργάτη μου, Τζίμι κάτι, κάτι ωραίο κάνουμε. Αυτό το έχουμε πετύχαμε με το, με το ρεπερτόριο, Μπράβο. με τη μουσική. Γιατί και η επιλογή που έγινε, ναι. πέραν το ότι ήμουν πρέσβυρα και είχα, ναι, 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 έπρεπε να πάω και ναι, ναι, τα λοιπά... Είναι και, από... και Σίγουρα, το πράιδ, ναι, παιδιά, να Έγινε και ένας έλεγχος από τους συνεργάτες ναι. της Αγγιλέρα ναι, 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 να δουν λίγο το ρεπερτόριο. Αν, ας πούμε, έκανα λαϊκό ή κάποιο άλλο στυλ, δεν θα μπορούσα να πάω. Όχι. Η μουσική μου με πήγε, δηλαδή. Έτσι, εννοείται. Και ήσουν και καταπληκτικοί. Το πιάνο, τι σημαίνει για σένα τώρα που έχει αρχίσει. Έχει αρχίσει, το έχει προχωρήσει μέχρι εκεί. Δηλαδή, θα παίξει πόσο συχνά, με τη συχνότητα. Αχ, όποτε βρει μπροστά σου. Χρωστάω δύο κάβερ να κάνω. Α, ωραία, ορίστε. Πρέπει <laughs> να πάω. Μ' αρέσει Α, να με κάνει <laughs> και τα βιντεάκια. <laughs> πρέπει να φύγω, σου. με συγχωρείτε. Γεια yeah. σα. <laughs> ναι, αλλά όποτε <laughs> το βλέπει, σου έρχεται λίγο κάτι. Μου έρχεται και παίζω <laughs> και με τα παιδιά πολύ. Ο Βίρονα θα παίξει τι νότε, τι ξέρει. Είστε μουσικό σπίτι γενικά. Ναι, Σα έτσι αριστόκατε. Είναι τα μωρά πάνω στο πιάνο από εδώ. Ο, ο άνθρωπο από εκεί κυρία δεν είναι αυτό. <laughs> <Α, αλήθεια. laughs> <λέτε, τέλει, αριστόχατες. laughs> ο σύντροφο, ο άντρα Ο σύντροφο και σύντροφό σου είναι και άντρα σου. Εντάξει. Παιδιά, όταν παντρευόμαστε, συνεχίζει ο άλλο και είναι σύντροφό μα, ο κόμενό μα, ο μα. Έτσι Εννοείτε. δεν είναι. Εννοείτε. Αν χαθεί αυτό. Εραστή. Ναι. Εραστή. Ναι. Δεν είναι σημαντικό. Βέβαια. Λοιπόν, ε, ήταν πάντα υποστηρικτικό στι κινήσει του. Αυτό που σύμβου... είπε τώρα, ναι. αυτό ο χαρακτηρισμό που του έδωσε, ναι. είναι αυτό που του ταιριάζει. Αλλά σου δίνει γνώμε, συμβουλέ, είναι δίπλα σου αυτά. Ή σα Όχι, όταν έγινε, υπάρχει και αντιπαράθεση εκείνη τη γίνεται. Oh, oh, Ανακαίρι τη Έχουμε πάρα <laughs> πολύ πλάκα. Γιατί λέω καθένα αυτά που θέλει. Υπά... <laughs> ανεβαίνουν οι τόνοι. Μ' φράζει το αίμα και μετά. Καταλά. Σαν να μπαίνει μια τελεία, τα ξεχνάμε όλα. Ναι. Πλάκα... Και ανεβαίνουμε τον τώρα πάνω στο ποτάκι μα. Τον ακού. Γιατί Στα... υπάρχει το κάτω και το πάνω, κατάλαβε. Α, έξυπνο. Έξυπνο, έξυπνο <laughs> ανεβαίνουμε <laughs> αυτό. Ανεβαίνουμε κάτω και τον όμορφο, ανεβαίνουμε πάνω, όλα καλά. Μπράβο. Μπαίνει υποφίλιο. Βάζει υποφίλιο εκεί όταν τελειώνει το μάλλον Μια κλασική τυπική. Α, Γιατί είμαστε έντεχνοι εκπομπή κατά βάση. και είμαστε υποκριτικοί του λαού. Λοιπόν, ενώ. Στι διαφωνίε αυτέ, εσύ μπορεί να θυμώσει εκείνη τη στιγμή, Αλλά θα τον ακούσει. Δηλαδή αυτή τη γνώμη του, ακόμα και αντίθετη να είναι η δική σου, θα τη βάλει με στο μυαλό σου. Ναι, τι περισσότερε φορέ. Ναι. Δεν με συμφέρει λέει που το λέω Γιατί έχει δίκιο. Α. 9,5 στα 10. Α. 10 παρα 2. Όχι, ναι. Μην πάρει και πολύ θάρρο τώρα. Όχι. Μην το δει. Ε, όχι, όχι, δεν θα πω ποσοστό γιατί μετά. <laughs> <laughs> α, ναι, όχι, okay, θα τα συνεχίσει. Θα το χτυπάει. Μπράβο. <laughs> <laughs> ε, όχι, τον <laughs> ναι. ακούω πάντα. Απλά στο τέλο τη ημέρα, αν θέλω κάτι πάρα πολύ, πολύ να κάνω, θα, του πω, ε, θα το κάνεις. θα το κάνω. Ναι, Εντάξει, ναι, μου αρέσει. <laughs> θα με... Και... Ξέρει τι λέω. <laughs> ναι. Θα, του, θα του πω ότι αν το κάνω, θα, θα είμαι χαρούμενη. Mm. Μπράβο. Ε, ότι επειδή σε αγαπάει. είναι ξεκάθαρο. Εδώ είναι μια απάντηση σε όλα. Ότι όταν αγαπάμε, σημαίνει ότι αυτό που θέλει άλλο να κάνει, αν δεν του κάνει κακό ή δεν κάνει κακό σε άλλου ανθρώπου, συμπολίτε μα. Πρέπει να το κάνει, παιδιά, γιατί ναι, αλλιώ μετά γίνονται αυτές, αυτές, αυτά τα τραχιά Υπάρχουν πράγματα. Και αποθυμένα. Και, και μένουν έτσι, αποθυμένα, έτσι, μένουν έτσι. έτσι, σαν αγκάθια στη σχέση. Δεν θέλουμε σχέση. Άρα είναι ο άντρα τη ζωή. Ξεκάθαρα. Τελεία. Μα δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου διαφορετικά. Θα μου πει, δεν γνώρισα και δεν είχα και πολλέ εμπειρίε. Okay, αλλά... <laughs> Όσο και σα φαίνεται. Όχι, okay, <laughs> <laughs> ε, Το <γιατί laughs> γνώρισα <laughs> πάρα πολύ μικρή. Μου λέει ότι δεν είναι καθόλου παράξενο. Οπότε. Ναι, Καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Είναι σαν να το είδα και κλείδω στο μυαλό Άρα, μου. Από την χειραψία, ρε Κατερίνα. Από τη χειραψία. Τι λέει, ρε Κατερίνα. αυτό. Αυτό δεν είναι μόνο στι ταινίε. Αυτό συμβαίνει. Νομίζω <συντήριξε> το μυαλό μια <συντήριξε> το... γυναίκα νομίζω δουλεύει λίγο πιο γρήγορα σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, αλλά εγώ μόλι δώσα με τη χειραψία έτσι και το έπαιζε <συντήριξε> <συντήριξε> το χέρι του, λέω: Τι ρε, τόσο άνθρωπο είναι αυτό. Τι ωραία ενέργεια που έχει, ήταν και δύο μέτρα εκεί. όχι, δεν μπορεί. Άρα και εικόνα, όχι μόνο χείραψη. Είναι απίστευτο. Εγώ πιστεύω μετά από εκεί. Με διόρθωσε κιόλα. Άντε, αν ξεκίνησε με το διόρθωσε. Συντακτικό. Είχα πει τα αγαθά με κόπη κτώντα και μου κάνει τα αυτή τα αγαθά κόπισκτώνται. Εντάξει, τα έχω ζήσει όλα αυτά, θα τα πούμε άλλο στην κάμερα. Κοιτάω την μου την Εύη τη και μου κάνει η Εύη. Είναι να λέει την όρθωσή μου. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί πρέπει να μιλάς στα ελληνικά σε παρουσιάστης. Εγώ δεν ξέρω εδώ πέρα με την καθηγήτρια. Ε, καλά τι είστε, κυρία σχεδόν θα ήμουν. Και πάμε τώρα στα παιδιά. Εσύ σκεφτόσου ποτέ να γίνεις μαμά. Ή και αυτό ήταν κάτι που ήρθε στη ζωή σου. Το ήθελες πολύ ή ήταν μια φυσική εξέλιξη στη σχέση σου, του ανθρώπου που έγινες με τα χρόνια. Με τα παιδάκια από πάντα είχα καλή σχέση. Μου άρεσε να τα βλέπω. Τον ναι. βέβαια, έτσι. είχα μια απόσταση. να παίζω για λίγο και μετά να τα παίρνω Για να πάρω και εγώ ήσυχη. Κοίταξε, είναι ήταν και φύση τη μουσική μου. ήταν το κοινό που αγαπούσε πάρα πολύ τα τραγούδια μου. Το πιο νεανικό. Οπότε ερχόμουν πάρα πολύ κοντά. Ναι, και μέσα από τη δουλειά μου. μικρά παιδάκια. Πολλέ φορέ έχω δει είναι Πάρα πολλά. Οφτά, αυτά. Και είναι αυτό που σε κοιτάνε στα μάτια και είναι χαρούμενα μόνο που σε βλέπουν. Δεν του νοιάζει. Αν βγάζει λεφτά, τι κάνει μετά. Δεν σε του ενδιαφέρει τίποτα. Ναι. Είναι κάτι πολύ αγνόκιν την ώρα που γίνεται και αθώ. Αληθινό, παιδί, και αληθινό, παιδί, αυτό ε, Όχι, δεν φανταζόμουν. δεν φανταζόμουν. Αλλά κάποια στιγμή έκλεισα τα μάτια μου και μα είδα μέσα στο σπίτι μα μόνο μα. Ναι. Να περιφερόμαστε. Και λε, όχι. Και λέω, όχι. Ναι. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει τώρα καλά το πάμε. Ωραίε και δουλειέ. Ναι. Μια χαρά. Αλλά μήπω θέλω να ζήσω και κάτι άλλο. Έγινε πολύ συνειδητά. Υπέροχα. Ο πρώτο κύριο. Ο δεύτερο προέκυψε και εννοείται μεγάλο η οικογένειά μα. Τι ωραία. Και τώρα έχει τα δυο σου. Τα δυο μου. Σηματίστε. Τι ωραία. Τα γόρια μου. Αγοράκια. Το θέμα είναι πιο Ότι όταν έρχονται παιδιά στο σπίτι, γιατί, ξέρεις τι, τα παλιά χρόνια όλες οι γυναίκες παρουσίαζαν την εγκυμοσύνη και την μητρότητα και όλο αυτό το πράγμα, η τόσο ιδηλιακά, ναι, ναι, το, βλέπεις βλέπουμε στις διαφημίσεις κατά... Για, σε αυτό είναι όντως μια πολύ σημαντική, η σημαντικότερη στιγμή μιας γυναίκας κτλ. αλλά δεν είναι μόνο έτσι. Και τη σημαντικότερη δεν είναι. Αυτά. Ναι, ναι, παιδιά, Είναι, είναι εντάξει, μια πολύ καλή στιγμή. Έτσι, γιατί το λέω αυτό. Ε, σίγουρα είναι ένα θαύμα τη φύση. Η γέννα είναι, αθα... ναι, είναι ένα θαύμα τη φύση, σίγουρα. Αλλά για την κάθε γυναίκα η σημαντικότερη στιγμή. Αυτή θα την ορίσω. Είναι μια δική τη στιγμή. Ξεχωριστή. Μπορεί να είναι ένα επίτευγμα που κατάφερε στη δουλειά τη. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Ναι. Γιατί υπάρχουν γυναίκε που θέλουν να κάνουν ένα παιδάκι ή δεν μπορούν. Και γυναίκε που δεν θέλουν να κάνουν ένα παιδάκι. Αυτό ακριβώ. Δεν χρειάζεται όλη τη ζωή να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Έτσι. Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει μια λίστα. Η οποία κανόνας. Μπαίνουν τα τικ και αν δεν το έχει κάνει, ε, είσαι στην άκρη, στο περιθώριο. Έλα, έλα, μπέστα, μπέστα. Κάνε δεύτερο με το στανιό, άντε με το καλό και το κοριτσάκι. Μπράβο, αυτό με δηλαδή το δεύτερο. θα μετατρελαθώ. Πόσο θυλάζεσαι, αν μπήκε στον πέμπτο, μπράβο. Δηλαδή σταμάτησα στο πρώτο, στον τρίτο. Δεν έχει μπράβο εκεί. Ε, α, άμα θυλάσω ένα χρόνο ή με καλή μαμά, άμα θυλάσω πέντε μήνε είμαι ε, η όχι. κάθε μια μα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι θέλει. Έτσι, δεν είναι, δια, είναι διαγωνισμό, ούτε υπάρχει ανταγωνισμό στη μητρότητα. Πρέπει επιτέλου λίγο να σπάσουμε το καλούπι τη τελειότητα. Και και ε, το ε. στερεότυπο, δηλαδή η τέλεια μητέρα είναι έτσι. Υπάρχει ο τέλο είναι έτσι. Τι Όσο, θα βέβαια. πει τέλειο και τι θα πει ατέλεια. Μα δηλαδή, και εμεί κάθε μέρα ε, με αυτά μαθαίνουμε. Με, τα παιδιά μα διδάσκουν. Αυτό. Αχ, πε τα Εγώ υπομονή κατήρα μου δεν είχα. Αν είναι δυνατόν. Τώρα με, βρήκα πολύ. Βρήκε Ναι, ευχαριστώ. Όπως το καλύτερο παιδιά. μάθημα; Βέβαια. Mm. Βρικα Πες μου yeah. λοιπόν ένα μάθημα που σου δώσαν τα παιδιά σου. Τι μάθημα; Να μά ακούω. Ναι. Να ακούς, ε. Ακούω. Ακούγα. Τώρα ακούω ναι. πιο πολύ. Ακούω mm. το κάποιος που θέλει να μου πει κάτι, τον ακούω και δεν αντιδραω. Κατευθείαν, παρορμητικά, ας πούμε, μπράβο. Ναι. Το επεξεργάζεσαι, επειδή μένει μέσα δεν αυτό. Δεν φωνάζω. Έχει τελειώσει mm. αυτό. Δεν σηκώνω τον τόνο τη φωνή μου. Έκτο αν πάω στον κάτω όροφο. <laughs> 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 όχι, <laughs> για να μην ξυπνήσουν τα <laughs> παιδιά όλα γύρω μου. Είναι κρίσιμο ο κάτω όροφο, γιατί καμιά φορά πρέπει να κατεβάζουμε <laughs> και τον τόνο. Για να ουρλιάξω <laughs> και μετά <laughs> να ξανανεύω. <laughs> Ακριβώ. Λοιπόν. Κοίτα, παιδιά, να και το άλλο. Δεν ξέρω, παιδιά, δηλαδή στη σχέση. Εγώ πιστεύω να υπάρξει μια απόσταση. Δηλαδή, π.χ. μπορεί μια ώρα να θε να μακριά από τον σύντροφό σου ή από τα παιδιά σου από τη μάνα Το παπούτι για τη θεία. Και το είπαμε και πριν, το λέμε και τώρα. Ότι μια εργαζόμενη μαμά δε, δεν πρέπει να έχει αυτό το πράγμα που λέμε η ενοχή συνέχεια να σκεφτεί. Οκ, okay, συμφωνώ ότι κάποιε φορέ μπορεί να σκεφτεί να πάρει ένα τηλέφωνο, έχει μια ανησυχία. Δεν... Okay, όλοι οι άνθρωποι και ένα σκυλάκι να έχει και έναν άνθρωπο στο σπίτι να έχει, θα πάρει ένα τηλέφωνο. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που έγινε όλο και γίνεται με τι εργαζόμενε μαμάδε, θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει πια. Για ξέρουμε τι ανάγκε έχει ένα σπιτικό. Α, και πέρα από ανάγκη. Ναι. Τι ανάγκη έχει η ψυχή, ψυχή μια μητέρα, ναι. Μπορεί το να γυρίσει τη δουλειά τη και να εργαστεί όσο βασίσει. αυτή θέλει. Ναι. Εγώ, α πούμε, μία μέρα πήγαινα στο jazz, δεν το ξεχάσω όταν είχε γεννήσει το πύρο Και άκουσα τα έξα μου σήμερα. Ναι Και λέω, ε, επειδή έλειπα λίγε ώρε από το σπίτι. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να αναλύσω πόσο γάλα αφήνω ε, και τι ακριβώ γίνεται. Πόσο προσωπικό και αυτό. Δηλαδή, ε? τι. Απίστευτο. Στο μικροσκόπιο. πια. Κατευθείαν στη δεύτερη ναι, εβδομάδα. Ναι. Αυτό δεν καλά. Ναι, ναι, ναι. Το παιδάκι μου ήταν καλά. Ο, ο Βαγγέλη είναι ένα εξαιρετικό μπαμπά που του έχω τρομερή εμπιστοσύνη όταν είναι με το παιδί, Μα με εννοείται. τα παιδιά πλέον. Οπότε αισθάνθηκα ότι είχα ανάγκη να πάω να δουλέψω στο για λίγε ώρε ένα Σάββατο. Πρέπει να απολογηθώ. Ναι, γιατί αγάπη μου, δεν μπορούν ή δεν ξέρουν πώ να το κάνουν και σκάρα από τη ζήλια του. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε. Είδαμε και την πιόνσε με την κλιά στο στόμα. Πού ήταν στο στόμα. Ναι, τρίδημα έχει τύχη μέσα τη καλέ ένα όχθηση μου, θα στο δείξω. Ακόμη. Παιδιά, όλα γίνονται. Δε, ε, όλα γίνονται. Ε, τώρα πέρα από αυτό. Ε, το, το πάω αλλού τώρα. Αυτό είναι κομμάτι σεξισμού. Το πώ φέρονται. Έτσι είναι. δεν είναι. Δεν είναι δε είναι ίσω για μένα ο ύψιστο σεξισμό σε μία γυναίκα να γίνεται αυτό. Αλλά υπάρχει και κομμάτι σεξισμού με τον ντύσιμο, τα ρούχα, mm. το πο, Ένα ε, θα πω εγώ. Τα ναι. ράστα δεν κάνουν τον παπά. Έτσι. Κάνουμε μία δουλειά που πρέπει να βάλουμε. Όχι πρέπει, μα αρέσει. Και θέλουμε να βάλουμε και κάτι που μπορεί να είναι πιο αποκαλυπτικό. Και, και προκλητικό. Και προκλητικό. Φορά. Γιατί όχι. γιατί όχι, Αυτό θα πρέπει να κρίνει τι άνθρωπο είσαι. Ναι, ναι, ναι. Ποιο το είναι το ποιόν σου. Τι μου. καλό ή κακό κάνει στην κοινωνία. Θυμάμαι όταν είχαμε ξεκινήσει να βάζουμε τα κορμάκια και όλα αυτά ναι, τέλο ναι, ναι, πάντων. Ναι, ναι, ναι. Που αν μη τι άλλο δεν τα φέραμε εμεί στην Ελλάδα. Παιδιά. Όχι. Δηλαδή όταν ε, Καραγιάννη, Λάσκαρη μπορούσαν. Ε, θα μην τρελαθούμε τώρα. Το σοου υπήρχε από παλιά. Κάτι τόσα μπικίνι φορούσαν. Και εμεί το ναι. κάναμε στην εποχή του με, τα δικά μα δεδομένα. Μπράβο, ε, ήταν πρόβλημα λοιπόν το να δει ένα βίντεο κλειπ για ένα καλή γυναικείο σώμα. Τώρα έχουν άλλα να αντιμετωπίσουν. Ναι. Mm. Πολύ πιο δύσκολα. Με στίχου σκληρού, υποτιμητικού προ τη γυναίκα και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία ακόμα κι αυτά είναι. Επηρεάζουν. Επιρεάζουν επηρεάζουν απόλυτα. Όντως. Θα μου πει, πρέπει να καταλάβουμε κι εμεί και οι άνθρωποι που είναι έξω από, από mm. τη δουλειά μα, ότι είναι ένα θέατρο έτσι. Και ένα ναι. βιντεοκλειπ δεν είναι η πραγματικότητα. Ναι, καλέ είναι. Το μια ότι συνθήκη, θα νοικιάσω ναι. εγώ μια βίλα να κάνω ένα βιντεοκλειπ δεν και σημαίνει ένα ότι είναι που του. Ναι. Γιατί ίδια. τα παρουσιάζουν κάποιοι καλλιτέχνε ω δεδομένο ότι έτσι είναι η ζωή μα και αυτό και ότι πρέπει έτσι να έχει και να είσαι και να. Όχι. Mm. Έτσι εγώ πρέπει. να σα πω την αλήθεια, μια βόλτα στη θάλασσα να κάνω. Παίρνω τόση ενέργεια και τόση χαρά. Τέλεια. Τα εκατομμύρια όλου του κόσμου ναι. δεν μπορούν να συγκριθούν. Μια ωραία κουβέντα Φίλιο. με έναν άνθρωπο που αγαπά, ένα αεράκι δροσερό στο πρόσωπό σου. Μα βάζουν μια διαδικασία να θέλουμε περισσότερα υλικά αγαθά, ναι. να υπάρχει ο ε, ότι τίποτα ποτέ δεν είναι αρκετό, ναι. ότι πάντα να θε παραπάνω και στη δουλειά σου άλλο να βάζει στόχου ναι, και άλλο να ναι. νομίζει ότι είναι τίποτα αρκετό. Έτσι, και υπάρχουν και συνεργάτε μα και συνάδελφοί μα στη δουλειά, οι οποίοι ενώ έχουν καταφέρει πράγματα. Δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα. Αυτό είναι μεγάλη δυστυχία. Μεγάλη δυστυχία για τον να έχει την επιτυχία, ναι. να έχει μια πολύ ωραία καριέρα και να μην βλέπει τίποτα. Απίστευτο. Νομίζω ότι η κοινωνία μα έχει βάλει σε ένα τρυπάκι, ρε παιδί μου, πέρα από το ότι να στείνεσαι όταν κάνει μια πόζα για μια φωτογράφηση, πρέπει να στείνεσαι και σε Και να ρουφιέσαι κιόλα. Αυτό που το πα. <σομίως> αυτό άστο. Άστο. Αλλά μα αναγκάζει να στείνουμε συμπεριφορικά. Γι' αυτό Κατερίνα, εγώ φορά κορσέ που δεν μπορώ να ρουφιχτώ. Και εγώ έβαλα τη ζώνη να πατήσει λίγο. Λοιπόν, παιδιά, πέρα από όλα αυτά, εννοείται ο κάθε άνθρωπο θα είναι όπω θέλει να είναι, θα αντιθεί όπω θέλει να είναι. Και εγώ νομίζω αυτό που είπε είναι ένα θέατρο, είναι ένα ρόλο. Δείχνουμε μια εικόνα προ τα έξω, η οποία είναι για καλλιτεχνικό σκοπό. Νομίζω Κατερίνα δεν είναι έτσι αν τη δείτε στο σπίτι τη. Αλλά και έτσι να θέλω <laughs> να είναι. Ναι, όχι, ναι, ρε, παιδί μου. στον κάτω όροφο. Ναι, ναι. Α, στον okay, κάτω μπορείς... όροφο. Έ, έχει, έχει, το συνευλιακό χώρο, έχει φτιάξει. Δεν εννοείται. Όχι. Σταμάτη. Κατάλαβε τι εννοώ. Εσύ έχω δει στη ζωή σου, όντω είσαι απλή. Φορά μια φόρμα, φορά ένα εδώ... Με ένα κότσο είμαστε κι και εμεί προλαβαίνουμε να βάλουμε τι παντόφλε. αυτό το, λέω. Να κυνηγήσουμε τον Νικολάκη, να κυνηγήσουμε τον Βερονάκη. Ε, έτσι, αυτό λέω. Εσύ σε έχω δει, είσαι σε... Πολύ χύμα. Πώ να το πω. άλλο η προσωπική μα ζωή, ναι. άλλο μια βόλτα, άλλο αναλόγω τη περιστάσει τη καταστάσει θα ειθούμε ανάλογα. Αλλά μου αρέσει και το εκστρί, μου αρέσει να ξυπνάω ε, με. αγωγά ε. blak like this. Με βλεφαρίδα μέχρι απέναντι. Ναι, και να έχω καιρό Περούκα και να έχω και κόκκινη Περούκα και φοράμε και Περούκε και φοράμε, φοράμε και τα και πάντα, διάφορα, παιδιά. Ακριβώ γιατί είναι στα πλαίσια ενό σοου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι, έχει και να, να και κάνει με το χώρο του θεάματο, παιδιά. Αυτό πολλέ φορέ είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει κάποιο που είναι απ' έξω. Ναι, ισχύει, ισχύει. Εγώ παίρνω μηνύματα, μου λένε. Και «Είσαι έτσι όλη μέρα». Λέω «Ήμουν έτσι όλη μέρα, δεν θα άντεχα καταρχήν». Οπότε όχι, <laughs> λέω «Θα βγάζω που και όχι, που παιδιά. και πυκλοφορώ κανονικά. Ε, θέλω τώρα να πάμε στο άλλο. Θέλω να μου πεις τι ένιωσες όταν είδες, στην τηλεόραση που το είδες, δεν δηλαδή ξέρω όταν το μάθες, ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα. Mm. Ποια ήταν τα πρώτα σου συναισθήματα. Ο, χάρηκα πάρα πολύ. Mm. Δεν ήταν μια αγνή χαρά. Χάρηκα ναι. πάρα πολύ. Γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι την αγάπη δεν μπορούμε να την περιορίσουμε. Mm. Ούτε να τη λογοκρίνουμε, ούτε να τη βάζουμε στη γωνία. Δεν παίρνει από κανόνες mm. η αγάπη. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την αγάπη. Mm. Και αν υπάρχει να την αφήνουμε ελεύθερη να διαχέεται. Έτσι παιδιά. Έχουμε ένα πρόβλημα που δεν ξέρουμε πώς να αγαπήσουμε. Ναι. Και αν υπάρχει και αληθινή αγάπη, να την εξαφανίσουμε κιόλα. Mm. Όχι. Όχι. Έτσι, σαφώς και ήταν ένα πολύ καλό βήμα, έτσι, δεν το είναι εξαιρετικό, παιδιά. Τώρα αυτό είναι δεν η αγάπη που λες είναι για να μοιράζεται. Δεν μπορείς να την κρατήσεις για σένα. Και η αγάπη θέλει παρέα, θέλει, θέλει αγκαλιές, θέλει, θέλει, μοίρασμα, θέλει ψυχές ναι. να έρθουν να ενωθούν. Ακριβώς. Το ήξερα ότι εσύ πάντα ούτως ή άλλως ήσουν... Α... Άνθρωπος. Α, άνθρωπος, ναι, <laughs> γιατί... Φτάνουμε <laughs> έτσι, άνθρωπο εννοείται. <laughs> γιατί φτάνουμε στο σημείο να πούμε ναι, παιδιά. ότι η αλλως ησουν ανθρωπος ναι γιατι φτανουμε ετσι ανθρωπος εννοειται γιατι φτανουμε στο σημειο να πουμε μαζί με την κοινότητα. Αλλά πήγα να το σου πω, αλλά είπα η να αυτό και με ισοπαίδωσε. ότι θα πρέπει να είναι το δεδομένο. Έτσι δεν είναι. Ακριβώ! Ναι, και μόνο να... που συζητάμε μερικά πράγματα που για καλό τα συζητάμε και ναι, πρέπει. Ναι. Ναι. Θέλουμε να δώσουμε ορατότητα σε αυτά. Είναι σαν να τα διωγγώνουμε με κάποιο Μπράβο, τρόπο ναι, όταν ναι. τα συζητάμε λάθο. Ναι. Η ταμπέλα που λέμε. Είσαι, δηλαδή, ναι, δηλαδή, λες, είμαι, είμαι, δηλαδή και τα ναι. πράιτ δεν είναι απλά Αχ, εμεί θα το κάνουμε γιατί είναι τη μουσική μα και το κοινό μα και αυτά. Όχι, υπάρχει κάποιο λόγο που γίνεται. Έτσι, έχουν έρθει ψυχέ, έχουν πολεμήσει άνθρωποι. Υπάρχει κι άλλο λόγο που γίνεται όλο αυτό και είναι πολύ πιο σημαντικό από το να πει ένα χίτ να διασκεδάσει ναι, ο κόσμο. Απόλυτα. Και ω πρέσβυρα Κατερίνα Στικούδη του Pride, του Θεσσαλονίκη Pride και τώρα και του γυρο Pride φυσικά, αλίμονο θέλω να μου πει τα συναισθήματά σου. Ε, Πώ νιώθει όταν τραγουδά σε μία σκηνή που Από κάτω είναι όλα τόσο πολύχρωμα, τόσο δοτικά. Τόσο ελεύθερα. Τόσο, ελεύθερα. τόσο δημιουργικά. Και δίνει και εσύ το λιθαράκι σου. σου πω την κοτρόνα σου. <laughs> εκεί πάνω. Ε, ποιο είναι το συνέστημα, Είναι λίγο, λίγο διαφορετικό από άλλε συναυλίε ή από άλλου χώρου. Δεν ξέρω. Τι θα μα πει. Δεν θα συγκρίνω ναι. καταστάσει, συναυλίε, ανθρώπου. Ναι. Γιατί κάθε εμπειρία μου είναι ξεχωριστή. ξεχωριστή. Έχει mm. κάτι άλλο να μου δώσει. Αλλά σίγουρα. Πολλά χρώματα μαζί δίνουν πολύ χαρά. Μπράβο. Ένα rainbow, δεν κάνουμε διαφήμιση στο podcast μα. Ακριβώ. Το ουράνιο τόξο που έχει όλα τα χρώματα, νομίζω δίνει πολύ. Παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είχαμε σήμερα την Κατερίνα μαζί. Ήταν εξαιρετική η στιγμή αυτή, δεν τελειώθηκε τίποτα. Ένα χρώτημα. Ένα χρώτημα. Αλλά μέχρι τώρα η Κατερίνα νομίζω μια χαρά. Πέρασε ωραία. Τώρα όμω. Τώρα όμω έρχεται η ώρα για το όχι στην Κατρίνα Κατρινιά. Όχι στην Κατερίνα, Κατερινιές! Είναι αλήθεια ότι. πιαστήκατε μαλλί με μαλλί με την Κριστίνα Αγγιλέρα για έναν ανεμιστήρα! Μαλί με μαλλί δεν πιαστήκαμε, αλλά έξτε δεν με έξτε. άφησε έξτε. να έχω ανεμιστήρα. Παιδιά, εδώ βγήκε η είδηση, τελείωσε. Τον ήθελε μόνο για αυτήν, έξτε Κριστίνα. Όχι, δεν ήθελε καθόλου η Αγγιλέρα ανεμιστήρα. Ε, τα μαλάκια τη τα έβλεπα μετά να ανεμίζουνε. Μη μου λέτε τέτοια! <laughs> <"Ά, laughs> <α, laughs> Κατερίνα! Πες μα, μια ενοχή σου απόλαυση. Δεν Παροχή. ξέρω, Έγλειζε. είναι πολλά πράγματα που έχουν έτσι μια ενοχή. Πες μας ένα φαγητό που, που δεν. που λες ότι. Γιατί συνεχίζω και το τρώω, α πούμε. <laughs> δεν θεωρεί αυτό ένοχη απόλαυση, το Λέβαια, φαγητό. Όχι. Ε, μπορώ να φάω ένα ταψί μουσακά μόνιμο. Χωρί ενοχέ. Αποκλεί. Oh. Χωρί ενοχέ. Αυτό αγάπη μου δεν είναι μουσακάτσα, αυτό είναι μουσακ. Και μπαίνει στο ας Μπαίνει όλο εκεί καλά θα ήταν Μπαίνει στο χιλιάς Μπαίνει στο χιλιάς Τέλειο Κολλάμε όλη τη διακατίνα εδώ μέσα Έλα πάμε Κατερίνα Έχεις ψάξει κινητό συντρόφου σου ναι, και δεν υπήρχε λόγο, δηλαδή ήταν χαζό. Δεν βγήκε Make αποτέλεσμα. <laughs> <laughs> τίποτα, Μωρή, ήταν τρει η ώρα, χτύπα και το τηλέφωνο. Λέω: Ποια είναι αυτή που στέλνει μηνύματα. Σύρθηκα διακριτικά, διακριτικά να δω ah. ποια είναι αυτή. Έρπινγκ, αγγλικά. Ήταν ένα φίλο του, ανοίγει το μάτι του, με κοιτάει, μου λέει τι κάνει. Λέω: Τίποτα, λέω την ώρα ήθελα να δω. Απλά <laughs> πράγματα. <laughs> και ήταν bad time. Bad, good, δεν ξέρω, 4 το πρωί. και 4 ώρα το πρωί, εντάξει, ύποπτο το τηλέφωνο. Τώρα ήταν ο Γιωργάκη ή ήταν κάτι άλλο, δεν θα μάθω τώρα. Α, δεν απάντησε. Όχι, δεν Α, δεν καλά Κατερίνα! Κατερίνα! Μπορεί κάνει μια προθέρμανση φωνητική πρώτα. Κατερίνα! Κατερίνα! Έλα. Πες, η γυναίκα θα γεννήσει τρίτη φορά, λέγε. Η πιο περίεργη και ενοχλητική ερώτηση που σου κάνει δημοσιογράφο. Ξεκάθαρα αυτή που είπαμε πριν. Ναι. Αυτή, ε. Ναι, 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 ναι. Ότι είναι μια συνοχή που έχει αφήσει τα παιδιά στο σπίτι. Ναι, ναι, Έχει αφήσει τα παιδιά στο σπίτι. Τα παιδιά παρατημένα σπίτι, να ναι, 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 αυτή ναι, η πρόταση άτομα. ήταν όλο ναι, λάθο. Όλο, λάθος, λάθος, όλο, λάθο. Δεν νομίζω ναι. ότι έχουν ευρεάσει πολλέ φορέ την κάμερα μπροστά. Ε, αυτή τη φορά. Μ' άρεσε. Κατερίνα! Σε έχουν μπερδέψει ποτέ με άλλη! Ναι, αλλά δεν θα πούμε πια. Οκ. γιατί δεν έχει και αυτά τα μάτια. Ναι. Μόνο δε... στα μαλλιά μοιάζουμε. Α, οκ. Α, δεν έχει, δεν ξέρω. Άμα δεν έχει παρατηρήσει, εγώ τα χρυσή. Μου. Και η απάντηση μου ξέρει ποια ήταν. Συγγνώμη, έχει αυτή αυτά τα μάτια. Αυτό <laughs> <laughs> εννοεί. <Κατερίνα! laughs> ε, Κατερίνα! Αν έπρεπε να διαλέξει, θα κάνει το ανάμεσα στον Νίκο Κοκλώνη και στον Τρίφωνα Σαμαρά. Ποιο θα επέλεγε. Α, ah, του αγαπώ και του δύο πάρα πολύ. Πρέπει να επιλέξει. Το καλό τη καριέρας σου Κοίτα, θα πω τον και γιατί μου δίνει δουλειά. Αυτό, τελείωσε. την παιδιά Σε επέλεξε. Κατερίνα Στικούδη. Υπερατλαντικό ταξίδι με τη δέσποινα βαδί με την Κέτι Γαρμπή. Α, τι διλήμματα είναι αυτά τώρα. Για πού. Υπερατλαντικό τώρα, δεν έχει. Αμερική. Αμερική, ναι. Μασαχουσέτη. Αυστραλία δύσκολα να ξαναπάω. Όχι. Α, Πολύ μακριά από Οκ. Okay. Αυστραλία Βέβαια, θα σα στείλω λοιπόν. Με ποια από τι δύο. Ποτέ μιλε ποτέ. Όσοι φορές έχω πει ποτέ, όχι και αυτά. Να φτιάχνω. Αυστραλία με τη βανδί θα έλεγα εγώ. Αυστραλία με τη βανδί και όχι. Θα πήγαινα με τη δέσπινα, αλλά στον δρόμο θα άκουγα αυτό το κάτι που θέλω. Καταλαβαίνετε τώρα τι Που θα με κάνει να σε θέλω. Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει να σε θέλω. Κατερίνα Στικούδη, το πιο περίεργο πράγμα που σου έχει ζημίσει πάνω στο στέριτ. Ε, είχε ανέβει ένα παλικάρι με ένα δαχτυλίδι. τι Και μου είχε επιθέσει να σε παντρευτώ. <χι> θα του λέω, φίλε, δυστυχώ σε πρόλαβε άλλο. <χι> το έκανε όντω, ειλικρινά ο αντίποδο. <χι> Ήταν <χι> γλυκό όμω, ε. υπέροχο όμω, Να είστε καλά, το δαχτυλίδι το άφησε. Ε, καλά, δεν θα το τζούρνευα τώρα το δαχτυλίδι. Ανάλογα το δαχτυλίδι, Κατερίνα. Ευχαριστώ την Κατερίνα Σδικούδη που άντεξες το όχι στην Κατερίνα Καντινιάς και στο όχι στην Κατερίνα Καντινιάς. κατινάρες κατινάρες. Έτσι. Αχ. Μόνο λένε, ναι, καλά, ναι, ναι. Τα κορίτσια λένε ναι. Ναι, αχ, ναι, Έτσι λένε, παιδιά μου. Μόνο αγάπη, τρέλα και χαραφυλάκια. φυλάκια. Παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα το επεισόδιό μα. Ελπίζουμε να σα άρεσε. Αν σα άρεσε, κάντε εγγραφή, κάντε like, κάντε subscribe. Πάρετε κάντε τα σχόλιά σα. Μάνε τα καλά, κάνε τα κακά, ό,τι θέλετε. Και Μην ξεχνιέστε, έρχονται πολλέ συνεργασίε, πολλά ωραία καινούργια τραγούδια και βίντεο κλίπ και θα γίνει χαμό Εννοείται τα πάντα. Θα μπλέξουμε τι κορονοϊόρε μα. Παιδιά, η Κατερίνα νομίζω. Είναι σε ένα σημείο που έχει πολύ όρεξη να κάνει πράγματα και θα τα κάνει. Πολύ. Νιώθω πιο δημιουργία από ποτέ. Ναι, το, το, το βλέπουμε. Το, το παίρνουμε το vibe αυτό. Είμαστε τόσο ευτυχισμένοι που σε είχαμε Πραματικά, σήμερα. Κατά ας, μας, πραγματικά. Εγώ, yeah. Χαίρομαι που τα κατάφερε και ήρθε. Τα κατάφερε, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα μα. Έχω έτσι, αλλά το έκανε και ήρθε και υπερφάμπιουλο <laughs> <έχω laughs> έτσι που τη γουστάρουμε εμεί. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν. Ευχαριστούμε και το όνομα Χοτέλ μου πάντα είναι εδώ. Μα ταζει, μα ποντίζει και μα φροντίζει. Και μα ανέχεται. Και τα λέμε, παιδιά, στο επόμενο επεισόδιο. 毕业啊！